το σύνολο της ελληνικής κοινής γνώμης διαμαρτύρεται σήμερα για την πολιτική της γειτονικής χώρας, η οποία είναι μια πολιτική προκλήσεων, μια πολιτική που προσπαθεί να ακροτηριάσει, ας μη γελιόμαστε, και τις θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδος, αλλά και εδαφικά, εφόσον κατά καιρούς ακούμε ότι εποφθαλμιούν διάφορα ελληνικά νησιά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις συνθήκες ειρήνης της Λοζάνης, αλλά και των Παρισίων, όπου η Ιταλία μας παραχώρησε τα Δωδεκάνησα. Βέβαια, εμείς δεν μιλάμε για αυτά τα θέματα τώρα, τα λέμε εδώ και πολλά χρόνια, και εμείς και άλλοι πριν από εμάς, οι δάσκαλοί μας στα εθνικά θέματα, τους οποίους παρακολουθούσαμε και διαφωτιστήκαμε και εμείς στη δεκαετία του 80 και του 90 για τα τεκτενόμενα, και λέγαμε από τότε ότι δεν είναι δυνατόν. Τότε βασίλευε το αφήγημα της ισχυρής οικονομικά Ελλάδος, η οποία έκανε διείσδυση στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, και υπερήχαμε έτσι οικονομικά. Ναι, εμείς όμως λέγαμε ότι τι θα γίνει με τις παραβιάσεις που έχει κάνει η Τουρκία στη συνθήκη της Λοζάνης, και κανένας δεν μιλούσε. Η Τουρκία είχε καταπατήσει από το 1955 τουλάχιστον, για να μην μπούμε για το βαρλίκι που είχε βάλει στην κατοχή, το φόρο αυτό που είχε επιβάλει στους κατοίκους της Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι υποτίθεται ότι προστατεύονται από τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά οπωσδήποτε το 1955 και το 1964 που έγιναν αυτές οι τρομερές λαιλασίες των περιουσιών, τα εγκλήματα που έγιναν ενάντια στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, αλλά και της Σύμβρου και της Τενέδου, οι οποίοι βέβαια, όπως έχουμε πει σε άλλες εκπομπές, τους έχουν εκδιώξει από εκεί με παρόμοιους τρόπους από τα νησιά τους, η Ελλάς δεν αντέδρασε. Ξεριζώθηκε η ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και εμείς αντιδράσαμε με δηλώσεις. Περί αυτού πρόκειται. Όταν λοιπόν η γειτονική χώρα, η οποία έχει την νοοτροπία που έχει και η οποία υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας, όταν λοιπόν φέρεται έτσι η γειτονική χώρα και κανείς δεν αντιδρά, αυτό οπωσδήποτε της δίνει θάρρος και εκθρέφει την πολιτική που βλέπουμε σήμερα. Συνεχίζεται μετά τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης, διότι η Τουρκία, σε αντίθεση με εμάς, λειτουργεί βάσει σχεδίου. Και το σχέδιο δεν είναι τώρα. Η Τουρκία δεν δέχτηκε ποτέ τη συνθήκη των Σευρών, η οποία ήταν μια δίκαιη συνθήκη διανομής των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αφού, όπως όλες οι αυτοκρατορίες, είχε κάνει τη διαδρομή αρχικά της ιδρύσεώς της, της δημιουργίας του πρώτου Οθωμανικού πυρήνα στην περιοχή της βορειοδυτικής Μικράς Ασίας, στη Βυθινία, όπου οι Σελτζουκίδες Σουλτάνοι είχαν αναθέσει σε μία μικρή τουρκική φυλή, οι οποίοι ήταν γαζίδες, δηλαδή πολεμιστές της πίστης τους, τους είχαν αναθέσει να φυλάνε εκεί τα σελτζουκικο-βυζαντινά σύνορα. Οι Οθωμανοί πολλαπλασιάστηκαν, προσετερίστηκαν και πάρα πολλούς δυσαρεστημένους από την κατάσταση, την τότε κατάσταση που επικρατούσε στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην παραπέουσα Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά και δυσαρεστημένοι και με εκκλησιαστικούς παράγοντες, οι οποίοι πίκνωσαν τις τάξεις των Οθωμανών. Έτσι λοιπόν, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, το τότε μικρό Οθωμανικό κράτος που μετέπειτα μετετράπησε αυτοκρατορία, είχε συνεχή ενδυνάμωση, οι πληθυσμοί εκεί της περιοχής ή με τη βία ή με την πειθό ή κοιτώντας το συμφέρον τους
πύκνωναν τις τάξεις των Οθωμανών. Αυτό το κράτος έφτασε σε σημείο να κυριαρχήσει στη Μικρά Ασία, στη Βαλκανική και να εκταθεί σε μια τεράστια έκταση και μετά άρχισε η παρακμή. Το συντηρούσαν οι μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις για το συμφέρον τους. Κυρίως ήταν να μην ενδυναμωθεί η Ρωσία και αποκτήσει πρόσβαση στην Μεσόγειο θάλασσα και καταστεί η Ρωσία κοσμοκράτηρα. Όμως, όταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πήρε το μέρος των κεντρικών αυτοκρατοριών της Γερμανίας του Κάιζερ, της Γερμανικής Αυτοκρατορίας και της Αυστρο-Ουγγρικής Μοναρχίας, το κράτος αυτό, ως ιτημένο και ως μη έχουν πλέον λόγο ύπαρξης που να εξυπηρετεί τις μεγάλες δυνάμεις, διελήθη. Και διελήθη στα εξών συνετέθη. Και είπε η συνθήκη των Σευρών, εδώ στο κεντρικό οροπέδιο της Ανατολίας που κατοικούν οι Τούρκοι, στην πλειονότητά τους. Και με οι Τούρκοι που έχουν στις τάξεις τους και όλους τους εξισλαμισμένους και εκτουρκισμένους πληθυσμούς που είχαν βρει στη Μικρά Ασία, αλλά σου λέει το κεντρικό οροπέδιο Τούρκοι. Στις ανατολικές επαρχίες το Κουρδιστάν, οι κουρδικοί πληθυσμοί, οι αρμενικοί πληθυσμοί στην Αρμενία και οι Πόντοι μαζί με τους Αρμένιους θα έφτιαχναν το Ποντοαρμενικό κράτος με την Τραπεζούντα μέσα, η Ιωνία στους Έλληνες που εκτός από τα αναμφισβήτητα ιστορικά δικαιώματα πλειοψηφούν κιόλας, η ζώνη της Μύρνης λοιπόν εδόθη στην Ελλάδα, η Ανατολική Θράκη εδόθη στην Ελλάδα μαζί με την Ήβρο και την Δένεδο. Οι Τούρκοι λοιπόν υπέγραψαν τότε τη συνθήκη της Λοζάνης όπου υφάρπαξαν και την Ανατολική Θράκη από την Ελλάδα μαζί με τα νησιά Ήμβρο και Τένεδο δήθεν για την ασφάλεια των στενών τα οποία έπρεπε να παραμείνουν αυτόνομα τα αφελήνισαν, έφτιαξαν ανοιχτή φυλακή επάνω στην Ήμβρο όπου αντιλαμβάνεστε όλοι τι έκαναν οι κατάδικοι εκεί στον ντόπιο ελληνικό πληθυσμό και από 14.000 κατοίκους που είχε η Ήμβρος, σήμερα αν υπάρχουν ελάχιστοι. Προσπαθεί όμως ο Ερντογάν, ο οποίος βέβαια δεν είναι τυχαίος, και η κυβέρνησή του, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η πολιτική της Τουρκίας δεν αλλάζει σε αυτά τα θέματα, ας μην γελιόμαστε, να μας δείξει τώρα ότι άνοιξε ένα σχολείο κτλ. Θέλετε κύριε Ερντογάν να εφαρμόσετε τη συνθήκη της Λοζάνης. Δώστε αυτονομία στην Ήμβρο και την Τένεδο. Δώστε κύριε Πρόεδρε αυτονομία στην Ήμβρο και στην Τένεδο. Καλέστε τους ανά τον κόσμο Ιβρίους να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Δώστε τους τις περιουσίες τους. Όχι να μας δείχνετε τώρα ένα σχολείο ότι πήγαν εκεί μερικοί άνθρωποι. Ναι. Να επιστρέψουν οι Ήμβροι και οι Τενέδοι στις εστίες τους. Και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Και να εφαρμοστεί η συνθήκη της Λοζάνης. Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων των Ορθοδόξων Αρχιερέων. Δεν είναι ο Πατριάρχης του Φαναρίου. Η ιστορία είναι μια επιστήμη και έχει μέσα της επιστημονικά δεδομένα, αλήθειες που δεν μπορούν να παραβιάζονται χάρη της πολιτικής. Αυτό το σφάλμα το έχουμε διαπράξει κι εμείς. Δεν μπορούμε την ιστορία κατά πώς μας βολεύει πολιτικά να την ερμηνεύουμε, να διαγράφουμε ιστορικά γεγονότα ή να τα αποσιωπούμε. Μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει αυτά. Από εκεί και πέρα εμείς σήμερα μας συμφέρει να μην τα λάβουμε υπόψη μας. Πράγμα με το οποίο εγώ βέβαια δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει ιστορικά δικαιώματα τα οποία δεν πρέπει να απεμπολεί. Λέω όμως για την πολιτική που ακολουθείτε τις τελευταίες δεκαετίες, εδώ και πολλά χρόνια στον τόπο μας, θα μπορούσαμε τουλάχιστον
να αναφέρουμε κάποια ιστορικά γεγονότα και ας λέγαμε ότι εμείς δεν χρησιμοποιούμε τώρα αυτά τα ιστορικά δικαιώματα γιατί δεν μας βολεύει. Έστω αυτό, έστω αυτό. Αφού η Τουρκία πέτυχε το στόχο της με τον αφελληνισμό της Κωνσταντινουπόλεως, της Σύμβρου και της Τενέδου, το επόμενο βήμα ήταν η Κύπρος. Χρησιμοποιώντας τους Τουρκοκυπρίους, τη μειονότητα του 18% εισέβαλε στο νησί, χωρίς η Ελλάδα να βοηθήσει στρατιωτικά, πολέμησαν εκεί μόνο οι δυνάμεις των Κυπρίων και οι ηρωικοί Ελλαδίτες της ΕΛΔΙΚ, για διάφορους λόγους δεν απεστάλλει σοβαρή βοήθεια από τη Μητρόπολη στο νησί και πρακτικά δεν αντέδρασε η Ελλάς στον ακροτηριασμό που υπέστη ο Ελληνισμός. Άπαξ και είδαν οι Τούρκοι και αυτό, οπωσδήποτε, κάθισαν οι επιτελείς τους, κάθισαν οι πολιτικοί ηγέτες τους και είπαν «Εδώ οι Ιουνάνιδες, εδώ οι Ρωμιοί δεν αντιδρούν. Εδώ μπήκαμε και τους πήραμε το μισό νησί. Διώξαμε τους συμπατριώτες τους από την Κωνσταντινούπολη, μία πόλη σύμβολο για τον Ελληνισμό, μία πόλη που διατέλεσε η πρωτεύουσα του Ελληνισμού για πάνω από 1100 χρόνια, τους διώξαμε. Και τι έχουν κάνει? Εδώ μπορούμε να άνετα να επαναφέρουμε την κυριαρχία μας, ποιος ξέρει μέχρι πού να φτάσουμε. Τώρα λοιπόν θα βάλουμε σαν στόχο τα νησιά του Αιγαίου. Θα βάλουμε σαν στόχο να τους πάρουμε όσα πιο πολλά μπορούμε. Δεν θα αντιδράσουν». Και πράγματι, στις κινήσεις της Τουρκίας, η Ελλάς δεν αντέδρασε ποτέ δυναμικά. Φτάσαμε λοιπόν τώρα σήμερα εδώ να συζητάμε και να έχουμε το ίδιο δόγμα του δεν παραχωρούμε τίποτα, δεν διεκδικούμε τίποτα. Καταρχήν, η δική μου ιδεολογία, η οποία επικεντρώνεται στα εθνικά θέματα, δεν συμφωνεί με το δεν διεκδικούμε τίποτα. Δεν διεκδικούμε δηλαδή, και το είχα πει παλιότερα, διατείνονται οι πολιτικοί μας ότι νοιάζονται για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μάλιστα, πώς μπορεί όταν νοιάζεσαι πραγματικά για κάτι και θέλεις να το υπηρετήσεις, να νοιάζεσαι μόνο για ένα τμήμα του? Πώς είναι δυνατόν αυτό? Το έλεγα τότε, πριν 15 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Δεν το λέω τώρα. Δεν είδα τώρα στην τηλεόραση όλα αυτά που γίνονται με τους Τούρκους ή πέρυσι ή πρόπερσι και κάθομαι και τα λέω. Τα έλεγα ακόμα και όταν ήμουνα μόνος μου. Όταν τα έλεγα, ας πούμε, στα μαθητικά μου χρόνια στο Λύκειο, οι συμμαθητές μου, οι φίλοι μου, με άκουγαν απλά. Δεν έλεγαν τίποτα. Δεν ήξεραν τίποτα για όλα αυτά. Δεν αντιδρούσαν αρνητικά, αλλά δεν ήξεραν και τίποτα για όλα αυτά. Μετά μου λέγανε καλά. Η οικονομία, το χρηματιστήριο, θα πάρουμε αυτοκίνητα, θα πάρουμε σπίτια, η Ελλάς οικονομικά. Ναι, έλεγα οικονομικά, αλλά τι γίνεται με τον Ελληνισμό? Τι γίνεται με εκείνους που η Τουρκία, ας πούμε, καταπατά τα δικαιώματά τους? Α, εδώ λένε τον Πατριάρχη μας Πατριάρχη Φαναρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, η κορυφή της Ορθοδοξίας, ο πρώτος μεταξύ ίσων των Ορθοδόξων. Και μας λέγανε τότε πια Ύμβρος, πια Τένεδος, και βέβαια όσοι πολιτικά ανήκαν σε συγκεκριμένους χώρους, εκτόξευαν και τους γνωστούς χαρακτηρισμούς. Γι' αυτό είχα γράψει τότε ένα άρθρο, πείτε μας όπως θέλετε. Πείτε μας όπως θέλετε, γιατί όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν με επιχειρήματα κάποιον, τότε αρχίζουν, είναι η τακτική του συστήματος αυτή αν θέλετε, που υπάρχει, να εκτοξεύουν χαρακτηρισμούς. Να λένε, δεν τους αρέσει κάτι που είπες για τα κοινωνικά θέματα, είναι κομμουνιστής αυτός,
θέλει να επαναφέρει τον κομμουνισμό, μια ιδεολογία που έχει τηθεί, όπου εφαρμόστηκε και τα λοιπά. Ναι, είναι κομμουνιστής, η ιδεολογία αυτή μπορεί να έχει τηθεί. Αυτό που λέει τώρα είναι σωστό. Δεν μπορεί να το κρίνει. Αυτός που αντιλέγει, ο ενάντιος, δεν έχει τα επιχειρήματα, επιτίθεται επί προσωπικού. Λες κάτι για τα εθνικά θέματα. Είναι οι άλλες ταμπέλες, σε κατατάσσουν στο άλλο άκρο. Μα τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, διαβάστε λίγο τις δηλώσεις για τα εθνικά θέματα του Γεωργίου Παπανδρέου, του γέρου της Δημοκρατίας. Ήταν φασίστας? Ας δει κανείς τα βίντεο με τις δηλώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν φασίστας? Ας ανεβάσουμε λοιπόν, έστω και τώρα που η Ελλάς πιέζεται από διάφορες κατευθύνσεις, την εξής μία δηλαδή εξ Ανατολών, και να σταματήσουμε να χαρακτηρίζουμε και να επιτιθέμεθα εναντίον ανθρώπων, αλλά να απαντάμε με επιχειρήματα στις ιδέες του άλλου. Τι μπορεί να γίνει σήμερα? Σήμερα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, μετά τη νέα μεγάλη πρόκληση της Τουρκίας που υπέγραψε αυτή τη συμφωνία με τη Λιβύη, κινείται τάχιστα, κινείται σε πολλές κατευθύνσεις, έχει συνομιλήσει με όλους τους μεγάλους αλλά και περιφερειακούς παίκτες στην περιοχή που τους αφορά το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και ιδιαίτερα της συμφωνίας αυτής που υπέγραψε με την κυβέρνηση μειοψηφίας της Τρίπολης. Στρατιωτικά το Υπουργείο Αμήνης ενδυναμώνει όσο μπορεί τη χώρα, η οποία, όπως πολλάκις έχουμε πει, έχει πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις. Κινούμαστε δηλαδή σωστά προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις. Ο Πρωθυπουργός έχει μία στάση αυστηρή και δυναμική μεν, αλλά μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτισμού. Όλα αυτά γίνονται σωστά. Όλα αυτά δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας σε όλους εμάς τους πολίτες που τα παρακολουθούμε. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι θα έπρεπε να θέτουμε και τα θέματα, τα πραγματικά θέματα, αυτά που μας έχει κληροδοτήσει η ιστορία, και σε αυτά η Ελλάς είναι εκείνη που έπρεπε να διαμαρτύρεται και να ζητά από την Τουρκία, και όχι να λέμε δεν παραχωρούμε τίποτα, δεν διεκδικούμε τίποτα. Δεν παραχωρούμε τίποτα διότι δεν έχουμε κάτι να παραχωρήσουμε. Τα μέρη τα δικά μας, οι περιοχές της Ελλάδος, είναι ελληνικές από την απότατη αρχαιότητα, κατοικούν οι Έλληνες εδώ, έχουν έρθει κάποιοι εισβολείς κατά καιρούς, όπως γίνεται κατά το ρου της ιστορίας, μετακινούνται οι λαοί, μας έχουν σκλαβώσει, εμείς έχουμε παραμείνει όμως εδώ, διώξαμε τους εισβολείς, απελευθερωθήκαμε και εκτός των κυριαρχικών δικαιωμάτων που πηγάζουν από τις διεθνείς συνθήκες, έχουμε και ιστορικά δικαιώματα στις περιοχές που κατοικούμε από χιλιετίες. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε, τίποτα να διαπραγματευτούμε. Στις περιοχές που ζούμε, ανέκαθεν ζούσαν οι Έλληνες. Στη Μητροπολιτική Ελλάδα και την Κύπρο. Εκείνοι όμως που ήρθαν από την Ανατολική Ασία, στην περιοχή εγκαταστάθηκαν και πήραν εδάφη από τον ελληνισμό, τον καταδίωξαν, προκάλεσαν γενοκτονίες, εγκλήματα, δημιούργησαν εκατομμύρια
προσφύγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και βάσει των διεθνών συνθήκων, τη συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης, θα έπρεπε να έχουν σεβαστεί την αυτονομία της Σύμβρου και της Τενέδου, θα έπρεπε να είχαν σεβαστεί την μεγάλη ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολεως, την οποία εξεδίωξαν με το όργιο που έγινε το 1955 και το 1964, με τη λαιλασία αυτή που υπέστη η ελληνική μειονότητα, θα έπρεπε να τα θέτουμε σε κάθε ευκαιρία συνάντησης είτε με τους Τούρκους, αλλά και στα διεθνή φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εμφανίζονται οι θύνοντές μας, εκείνοι που εκπροσωπούν την Ελλάδα, θα έπρεπε να θέτουν τα συγκεκριμένα θέματα. Όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι για να συζητήσουμε με τους Τούρκους, οι Τούρκοι συζητούν για τις περιοχές της Ελλάδος, δηλαδή λένε εμείς από τον τάδε μεσημβρινό και ανατολικότερα διεκδικούμε αυτές τις θαλάσσιες ζώνες. Τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Τώρα θα σου υφαρπάξω 18 νησιά που δεν περιγράφονται. Και τι του λένε, όχι, μα δεν είναι έτσι, μα δεν είναι αυτό. Μα η συνθήκη, ναι, σωστά, και έτσι πρέπει να γίνει. Και πράγματι, τα νησιά διαθέτουν υφαλοκρηπίδα, διαθέτουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, εφόσον είναι κατοικημένα. Αυτό είναι γεγονός, αυτό λέει το διεθνές δίκαιο. Αλλιώς η Αγγλία ή και η Αυστραλία ή ακόμα και η Αφρική, όπως μου έγραψε εδώ κάποιος φίλος του καναλιού, και η Αφρική ακόμα επειδή είναι νησί δεν θα είχε ΑΟΣ. Σωστά απαντάμε, σωστά τα λέμε, δεν λέμε όμως τι θα γίνει με την Ήμβρο και την Τένεδο. Πότε θα εφαρμοστεί, πρέπει να γυρίσουν οι κάτοικοι πίσω. Πρέπει να φτιάξουν δική τους χωροφυλακή. Πρέπει να έχουν δικό του σύστημα εκπαίδευσης και όλα αυτά. Πρέπει ο ελληνισμός να επανέλθει στην Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι μια τυχαία πόλη. Έχει υπάρξει το σημείο αναφοράς του ελληνισμού για 1100 χρόνια. Τι θα γίνει με αυτό. Ο Πατριάρχης δεν είναι ο Ρωμιός Πατριάρχης του Φαναρίου, αλλά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Η πνευματική κεφαλή, ο πρώτος μεταξύ ίσων, άνω των 300 εκατομμύριων Ορθοδόξων. Τι θα γίνει με τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Η Χάλκη ήταν ένα ελληνικό νησί. Το πήρατε, κάνατε αυτά που κάνατε, αφήστε τη θεολογική σχολή της Χάλκης τουλάχιστον. Σας το λένε όλοι. Να θέτουμε αυτά τα πραγματικά θέματα. Όχι τους παραλογισμούς που έχει θέσει ο άλλος. Είναι πραγματικά σαν κάποιος να έχει έρθει να σας έχει κλέψει την πατρογονική σας περιουσία, 2-3 κτήματα ας πούμε, και να κάθεται να συζητάει ένα-δύο που σας έχει αφήσει να σας πάρει και κάτι από αυτά. Το καζάν-καζάν που λένε, και ακούστηκαν και εδώ κάποιες θεωρίες συνεκμετάλλευσης και όλα αυτά, δεν λέει για συνεκμετάλλευση να βάλουμε κάτω ό,τι έχουμε και οι δύο και να το εκμεταλλευθούμε από κοινού, παραλέει ό,τι έχει η Τουρκία να τα εκμεταλλευθεί και να μοιράσουμε τα δικά μας. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά και αυτό να γινόταν στην περιοχή του Αιγαίου που μας αφορά, καθώς και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου, τι να συνεκμεταλλευθούμε. Το Αιγαίο, επειδή εμείς οι Τούρκοι σαν αποτέλεσμα της Μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής πήραν ολόκληρη την Ανατολία και εμάς μας έμεινε το Αιγαίο. Περί αυτού πρόκειται. Το Αιγαίο, τα νησιά του Αιγαίου έμειναν σε εμάς. Εκτός της Ήμβρου, της Τενέδου και των Λαγουσών, κάτι μικρές νησίδες. Λοιπόν, εφόσον εμείς πήραμε τα νησιά και οι Τούρκοι πήραν ολόκληρη την Ανατολία, τα νησιά με την υφαλοκρηπίδα τους και την αποκλειστική οικονομική ζώνη τους μας δίνουν το Αιγαίο. Οι Τούρκοι έχουν αυτά που είναι 3 μίλια
γύρω από τις ακτές του στη Μικρά Ασία, όπου η απόσταση είναι λιγότερη, ισχύει η αρχή της μέσης γραμμής. Τελείωσε.